είναι η 18η ηθική σύνοδος που συγκαλείται από την αρχή της κρίσης της, το Δεκέμβριο του 2009. Η 18η. Κάθε φορά όποιοι την διοργανώνουν λένε ότι έχει θέμα της βασικότητας την οικονομία, είναι μείζωνος σημασίας, εκεί θα δούμε τις απαρχές και τα αίτια της κρίσης. Μόλις προδημήνου, θα θυμάστε, πρόεδρε, ότι σε αυτή την αίθουσα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι εμπλεκιζόμαστε στην κρίση. Πέρασε. Και έκαναν λάθος, τεράστιο σφάλμα. Δηλαδή, η κρίση του ευρώ ξεκίνησε με την Ελλάδα. Μια οικονομία που εκπροσωπεί μόνο το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Κι όμως, σήμερα έχουμε μια ακόμη κρίση στο ευρώ. Η Ισπανία, που είναι η ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης, η Ιταλία, η τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης, το ίδιο ισχυρή με τη γερμανική. Οι δύο αυτές χώρες μαζί, 6% επιτόκια πληρώνουν και τα spread ξεπερνούν τα 500 βασικούς βαθμούς σήμερα. Όχι μόνο δεν έχει περάσει λοιπόν αυτή η κρίση, αλλά δεν αφορά πλέον μόνο την Ελλάδα, ούτε μόνο την Πορτογαλία, ούτε την Ιρλανδία, ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ισπανία. Δεν είναι καν οικονομική, δεν είναι χρηματοπιστωτική. Είναι πολιτική η κρίση που ζούμε σήμερα. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Διότι οι ηγέτες μας σήμερα δεν μπόρεσαν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις στη σωστή χρονική στιγμή. Δεν είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε μια οικονομική και δημοσιονομική ένωση πέραν της νομισματικής. Η σημερινή κατάσταση είναι τόσο τραγική που είναι ευθύνη των Ευρωπαίων ηγετών. Εκείνοι οδήγησαν στο μία μικρή οικονομική κρίση του 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ από το Δεκέμβριο του 2009 να γίνει αυτό που σήμερα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε πλέον. Η κρίση έχει γίνει πλέον θέμα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες όλου του κόσμου κατηγορούν πλέον την Ευρώπη. Τρία πράγματα εδώ είναι απαραίτητα και οι ηγέτες μας δεν μπόρεσαν να τα αποφασίσουν. Πρώτον, χρειαζόμαστε πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Έπειτα, πρέπει το χρέος να εξισωθεί με το Ταμείο Διάσωσης όσο το δυνατόν ταχύτερα, αν θέλουμε τα επιτόκια να μειωθούν για χώρες σαν την Ισπανία και την Ιταλία. Και τρίτον, χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο ανάπτυξης για να αναθερμανθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Σήμερα δεν απευθύνομαι ειδικά στο Συμβούλιο, συνάδελφοι. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη υπερασπίζονται κυρίως τα συμφέροντα των κρατών μελών. Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνοι έχουν το δικαίωμα πρωταβουλίας. Το μπαλάκι έχει περάσει στο δικό τους πια γήπεδο. Ο κ. Ομπάμα περιμένει κάτι να κάνετε. Εμείς προσδοκούμε. Ακόμα και ο κ. Κάμερον περιμένει. Εσείς τι περιμένετε? Αυτό είναι το ερώτημά μου σήμερα. Έχω λοιπόν μια διπλή πρόταση. Πρώτα απ' όλα, ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει στο τραπέζι του Συμβουλίου για διαπραγμάτευση το θέμα του Ταμείου Διάσωσης, διότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στις αγορές. Και δεν θα μπορεί ούτε η κυρία Μέρκελ να το απορρίψει και να το αρνηθεί. Και έπειτα, ένα σύμφωνο ανάπτυξης. Αυτό θα πρέπει να τεθεί στο τάδε των διαπραγματεύσεων. Να αυξηθεί το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία και να ξεκινήσουν τα ομόλογα έργων. Αυτή είναι η τελική μου δήλωση, Πρόεδρε. Να είμαστε τολμηροί. Μας είπαν ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα ως ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. 230 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την πρόταση έχουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια, κύριε Επίτροπε, όχι εκατομμύρια. Και δεν χρειαζόμαστε προσωρινές πλέον λύσεις όπως τη συζητάτε. Χρειαζόμαστε μια λύση διαρκείας για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι: χρησιμοποιήστε επιτέλους το δικαίωμα πρωτοβουλίας σας. Το έχετε. Αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να θέσετε μια πραγματική πρόταση για τα ομόλογα έργων, για το Ταμείο Διάσωσης και μια πραγματική πρόταση για ένα πραγματικό σύμφωνο ανάπτυξης για την Ευρώπη.